Στη τσιμπίδα του ελέγχου Ιδιωτικού Ελεγκτικού Οίκου θα βρεθεί εντό των επόμενων ημερών η Ελεγκτική Υπηρεσία εθελοντικά για πρώτη φορά μετά το 1960. Για πρώτη φορά στην ιστορία τη Ελεγκτική Υπηρεσία και χωρί τούτο να αποτελεί κατά νόμο υποχρεωσή τη, η Υπηρεσία θα αναθέσει εθελοντικά τον οικονομικό έλεγχο των λογαριασμών τη για το 2015 σε ιδιώτη ανεξάρτητου ελεκτή, ώστε να μην αποτελεί τη μόνη υπηρεσία, Υπουργείο Τμήμα, που ουδή ανεξάρτητο θα ελέγξει του λογαριασμού του. Στην ανακοίνωση προέβη η ίδια η ελεγκτική υπηρεσία σε ανάρτησή τη σε μέσο κοινωνική δικτύωση, απαντώντα στην ουσία σε όσου διαιρωτώνται αν τη χάνει ελέγχου. Δεδομένου του γεγονότο ότι η υπηρεσία συνεργάζεται με ιδιωτικού οίκου και προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρη ανεξαρτησία του οίκου, αναζητήθηκαν προσφορέ από μέσου μεγέθου ελεγκτικά γραφεία και πρόσφατα η όλη διαδικασία κατέληξε. Σχετικά με το διαχειριστικό έλεγχο των πόρων τη υπηρεσία, τον προσεχή Ιανουάριο, επίση για πρώτη φορά θα διενεργηθεί πλήρη και ει βάθο ομότιμη αξιολόγησή τη από την περίφημη ελεγκτική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Προηγήθηκε μάλιστα αυτοαξιολόγηση τη υπηρεσία στη βάση σχετική διαδικασία που καθορίζεται από το Διεθνή Οργανισμό των Ανώτατων Ιδρυμάτων Ελέγχου και ήδη έχουν εξυγχρονιστεί οι ελεγκτικέ και γενικέ οδηγίε που εφαρμόζονται. Εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη μορφή έλεγχο τη υπηρεσία υπό την στενή έννοια τη λέξη από κάποιο άλλο φορέα κρατική εξουσία. Ωστόσο, υπάρχουν πολλέ άλλε μορφέ ελέγχου πέραν του αυτονόητου ελέγχου από του πολίτε που κρίνουν το έργο το οποίο η υπηρεσία παράγει. Εννοείται δε ότι ούτε ο Γενικό Ελεκτή ούτε και οποιοδήποτε λειτουργό τη υπηρεσία είναι υπεράνω του νόμου ω προ την διάπραξη οποιοδήποτε ποινικού αδικήματο. Ο Οδησέα Μιχαηλίδη ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι η ελεγκτική υπηρεσία δεν μπορεί και δεν εκφεύγει ούτε του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αφού ο ίδιο, ω ανεξάρτητο αξιωματούχο, περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που μπορεί να κληθούν ενώπιον οποιασδήποτε επιτροπή.